Τώρα θα καταλάβουν όλοι τι παθαίνει ο στρατιωτικός όταν κάθε δύο χρόνια παίρνει παραμάσκαλα την οικογένειά του, Στέφανε, και την πηγαίνει από την Κόρινθο στα Γιάννενα. Και τους βγαίνει διαφορά. Και τους καραβανάδες και τους ξεφτελίζουν. Έτσι, μπράβο. Ας σου πω εγώ το δικό μου παράδειγμα, δευτερόλεπτα. 30.000 δραχμές το 1991, πρόσεξε ημερομηνία, 91, 92, 93 στην Κόρινθο, ενίκιο, 100 τετραγωνικά. 94, επειδή ήμουνα ο κακός αντιπασόκος, λέει, και έπρεπε να με διώξουνε από την αεροπορία στρατού και με πήγανε στο Καλπάκι, στα Γιάννενα, 95.000 δραχμές. Άντε πλήρωστε τη διαφορά σε δραχμές τότε. Πώς θα προσεγγίσουν κόσμο να πάει στα νοσοκομεία. Για να καταλάβετε τι τραβάγανε οι στρατιωτικοί και τι τραβάνε. Έτσι, συμφωνούμε. Κάθε δύο χρόνια παραμάσκολα την πλάτη. Εγώ κρυβά το Καλπάκι από την Κορυθό. Κοιτάξτε, επομένως, επιτρέψτε μου κύριε Μιλωνάκη, να πάμε όμως, θα πρέπει λοιπόν να στελεχωθούν και η στελέχωση σημαίνει να είναι πλήρης και ασφαλής. Δεν γίνεται ούτε με έναν γυναικολόγο να λειτουργήσει π.χ. το γυναικολογικό τμήμα, ούτε με έναν αισθησιολόγο και οι οποίοι μεταφέρονται από τα νοσοκομεία των Αθηνών. Σε λεπτό, θέλω να δώσω μια πληροφορία, ίσως είναι ενδιαφέρει και τον Στέφανο για την εφημερίδα. Αυτή τη στιγμή από γερμανικό δελτίο μας ενημερώνουν ότι κάτοικοι του Μονάχου βλέπουν πολλούς να τρέχουν στο δρόμο και να πυροβολούν. Άρα δεν είναι ένας, δύο, τρεις. Σοφία, Στέφανε, είναι πολύ περισσότεροι. Με οργανωμένη επίθεση και τα Καλάσνικοφ δεν τα χρησιμοποιούν ακροδεξιοί. Έτσι, μπράβο. Είναι οργανωμένη επίθεση. Είναι οργανωμένη επίθεση. Ναι, κυρία Ρεμοδουρά. Θα θερνήσω, θα έχουμε πολλά θύματα. Επομένως, επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει, γιατί υπόθηκε και σε ένα ραδιόφωνο, άκουσα πρώην αναπληρωτή υπουργό υγείας να λέει ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η υγεία. Είναι λάθος. Η υγεία θα πρέπει να έχει το ιδιωτικό της κομμάτι, ναι, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει το δημόσιο προστατευμένο κομμάτι της. Και εμείς αυτή τη στιγμή, και όσον αφορά τα δημόσια νοσοκομεία, και όσον αφορά. Ποιος ήταν ο κύριος υπουργός? Τις πρωτοβάθμιες, νομίζω ο κύριος Γρηγοράκος. Ο Γρηγοράκος. Γρηγοράκο, λοιπόν. Είναι δυνατόν, Σπαρτιάτη, να θέλεις να γίνει ιδιωτική υγεία? Θα μας τρελάνεις λοιπόν, και εσύ. Θα ήθελα να πω εδώ. Είστε σίγουροι ότι υπόθηκε αυτό το πράγμα το Γρηγοράκο? Βεβαίως, στο ραδιόφωνο. Μάλιστα. Στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω ότι ναι, μπορεί να υπάρχει και όπως υπάρχει σε όλο τον κόσμο το ιδιωτικό κομμάτι, αλλά οφείλει το κράτος να έχει ένα μήνυμο δημόσιας υγείας. Το οποίο θα πρέπει να το προστατεύει, να είναι έγκυρο, να είναι πλήρες για να μην θρυνήσουν. Θα γίνουν προσλήψεις, κυρία Ρεμοδουρά. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Πρέπει να γίνουν όλο έτσι. Πρέπει. Το λέγατε 10 χρόνια, το λέτε τώρα. Ακούστε, και προσλήψεις τις οποίες θα τις συνυπογράψουν όλοι. Γιατί εμείς μέχρι τώρα έχουμε διαφορά. Το λέγατε και στον Άδωνη. Έτσι. Το λέγατε στο Βορύδη. Άδωνη, πού είσαι τώρα? Πού είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης αυτή τη στιγμή? Μην τον ανησυχείς. Πάμε να δούμε πού είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης τώρα. Θέλω να το δω τώρα. Τώρα, πάμε, δείχτε το. Ορίστε. Συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα, στον Άγιο Δημήτρη. Εκεί μου τη βγάζεις. Τι διάλογο, γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Καλά, αυτή είναι. Εκεί πήγε ο Τσίπρας για να εγκαινιάσει. Κοίταξε, παρασκευημένο ο Τσίπρας. Και όχι μόνο σου λέει, καλά, ήρθε να με χαιρετήσει και ο Γεωργιάδης. Αυτά είναι από τα περίεργα, όχι μόνο το χαιρέτησε. Έκατσε όμως και παρακολούθησε και την ομιλία του. Ωραία. Είσαι και με τον κύριο Αλεξάνδρη. Στεφανέ, να μια φωτογραφία, ωραία. Αυτό σε πείραξε τώρα, το ψήφισα μαζί μνημόνιο πέρυσι. Τροπή αυτό σου λέω. Ότι η επόμενη κίνηση είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται μαζί. Αφού το κάνουμε μαζί πέρυσι. Και πέρυσι τέτοια μέρα πέρυσι, αυτά που λέγει η κυρία η δικηγόρο πριν εδώ πέρα, τα ψήφισαν αυτοί οι βουλευτές μαζί. Ναι, κύριε Μονδρόνα, ολοκληρώστε. Μήπως θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία εδώ, επιτέλους, ό,τι έχει γίνει στην υγεία, μήπως θα συμφωνήσουν να δώσουν χρήματα για την υγεία, γιατί όπως πάει, δεν μπορεί να συνεχίσει πλέον το σχέδιο όσον αφορά την δημόσια υγεία και την περίπτωση λοιπόν, του Ελλήνου. Γιάννη. Τελείωσε. Μήπως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρουν. Μια άλλη πληροφορία τώρα που μας έρχεται, από την Αυστρία ζητάει επισήμως η Γερμανία βοήθεια από την. Και μήνυμα που ήρθε μένα η αστυνομία από της Βαβαρίας. Και μήνυμα λοιπόν που ήρθε μένα από Γερμανία, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλές σχέσεις που έχω στη Γερμανία λόγω των αγώνων που κάνουν για τις γερμανικές αποζημιώσεις τώρα. Δεν έχουν οι Γερμανοί πολίτες, δεν έχουν καμία ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν προηγούμενα. Έχουν προηγούμενα. Μαθαίνουν από εμάς. Ότι οι Γερμανοί με δημοσιογράφοι είναι πιο βλάκες, πεθαίνει. Μαθαίνουν από εμάς. Το πρόβλημα της περιοχής τώρα, γιατί κάτι συνέβη εκεί πέρα σε σένα. Πέρα από το πρόβλημα βλέπουμε εδώ πέρα μετά το ξεπούλημα που έγινε στο ελληνικό. Και στο Πειραιά, στο λιμάνι που δόθηκε τσάμπα στο Λάτσι, ξέρω πάρα πολύ καλά, και ό,τι έγινε και στο Πειραιά,
Αυτοί οι οποίοι αγόρασαν. Για τους μετανάστες, πες μας. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι λοιπόν, το πουλήσαν τώρα πρέπει να μεταφέρουν τους πρόσφυγες σε άλλα μέρη. Και αυτά είναι ένα από τα μέρη τα οποία θέλουν να μεταφέρουν και εμάς στην περιοχή του. Και να μην έρθουν και σε εσάς. Έχουμε πει. Υπέγραψε ο βουλευτής σας. Αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη. Όχι, υπέγραψε. Και μάλιστα λέει ότι αυτοί εσείς που φωνάζετε είστε ρατσιστές. Εμείς τους είπαμε ότι είναι δουλέμπορος. Λοιπόν, τους είπαμε δουλέμπορος. Γιατί αυτή τη στιγμή στην αρχή ήταν να τους φέρω σε ένα χώρο όπου μέσα αυτή τη στιγμή έχουν εγωπρόβατα. Και ευτυχώς το αναδείξαμε εκεί. Είπαν εδώ πέρα το θλιβερό, γιατί έχω κάνει και. Έχω κάνει και εξώδικο προς το Βίτσα. Είπαν ότι αυτό το ανοίξαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν πιστεύω σε καμιά περίπτωση ότι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού θα έδινε αυτό το OK. Το αποκλείω. Λοιπόν, είναι απόφαση πολιτικής ηγεσίας. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα και μετά στη συνέχεια, εφόσον αυτό το χώρο τον αποκλείσανε, τι κάνανε. Πάνε και τον βάζουν σε ένα άλλο χώρο που αυτή τη στιγμή είναι της τράπεζας της Eurobank, όπου ανήκει στον κύριο Λάτσε και είναι και αυθαίρετο αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε αυτό το κτίριο. Πέρα ότι δεν έχει νερό, δεν έχει όλα αυτά. Δηλαδή καθαρά τους βλέπουν τους πρόσφυγες. Αυτό που τονίζουμε συνέχεια και το λέω συνέχεια είναι από μέσα από τις ΜΚΟ και από όλο αυτό το παραμάγωσο που έχει στηθεί, κάνουν business. Και πόσες φορές το έχω πει εδώ πέρα από το δελτίο σου λοιπόν, και το φωνάζω. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να δούμε. Στεφανέ. Πολλά τα λεφτά των ΜΚΟ. Είναι πολλά. Δηλαδή είναι. Έπεσε το κύκλωμα, τι έγινε. Αυτούς τα θύματα πολέμου. Και αντί που φωνάζει από την αρχή, ναι, τους βλέπουν εδώ πέρα και τι είχαν πει. Είχαν πει τώρα και λένε θα μας αφήσουν και λεφτά στην τοπική οικονομία. Στέφανε, όπως λέει και ο Μάρδας, να θα κάνουν και επενδύσεις κιόλας. Στέφανε, έπεσε το κύκλωμα, φαίνεται. Μας ακούς? Σε ακούω, σε ακούω. Ωραία. Για πες μας, πώς βγαίνει αύριο η εφημερίδα. Η εφημερίδα αύριο βγαίνει με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αφορά τον κύριο Πάνο Καμένο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που τη νύχτα που έγινε το πραξικόπημα είχε φορέσει μπέιμπιλίνο και καθόταν στο. Πόρτο Ήδρα στην Ερμιόνη και παραθέρισε και πήρε ελικόπτερο και το πήρε 2:15. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αφορά αυτό το ελικόπτερο, αφορά ότι καταγγέλλεται ο κύριος Καμένος ως ηθικός αυτούργος σε συμβόλαια θανάτου. Συγκεκριμένα οι καταγγελίες επειδή είναι πολύ σοβαρές. Πολύ σοβαρές. Τι συμβόλαια θανάτου πάλι. Και τις έχουμε κρυσάρει. Ναι. Μία από αυτές που σου αναφέρω ενδεικτικά είναι ότι έστελνε ανθρώπους, τάγματα εφόδου, σκληρούς δεξιούς και ακροδεξιά στοιχεία σε μεγάλες εταιρείες για να καίνε αυτοκίνητα και να σκοτώνουν ανθρώπους. Αυτά μας τα περιγράφουν με ανατυχιαστικές λεπτομέρειες. Ο Καμένος. Και για αυτά που λέω παίρνω το βάρος της ευθύνης των καταγγελιών που δημοσιεύω. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που κατά τις καταγγελίες και τους ισχυρισμούς που θα δεις αύριο από ποια πρόσωπα προέρχονται, που δεν είναι τυχαία πρόσωπα, είναι δικά του πρόσωπα, τον έχουν ζήσει, ήταν ένας από τους λόγους ήταν που τον χώρισε από την, χώρισε από την πρώην οικογένειά του, του μεγαλοβιομήχανου Φιλίππου. Η καταγγελία αφορά τις υποθέσεις στην πτωχευμένη εταιρεία Βοκτάς, η οποία αυτή τη στιγμή χρωστάει 15 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. Να βγει ο κύριος Καμένος και να τα διαψεύσει. Πολύ σοβαρά. Αυτά θα δούμε αύριο το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ θερμός για τη φιλοξενία, κύριε Μιλωνάκη. Να είσαι καλά, Στεφανεχή. Καλό Σαββατοκύριακο.